Καταρχήν, ξεκινάμε τώρα μια σειρά εκδηλώσεων για τον εναλλακτικό τουρισμό. Είναι η τρίτη κατά σειρά που έχουμε κάνει. Θα πάμε σε όλη την Κρήτη. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τον εναλλακτικό τουρισμό και θέλω να σας πω ότι είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, το οποίο θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα από την Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού και από εμάς, από τον ΕΦΕΠΑΕ. Η δημόσια δαπάνη του προγράμματος είναι 20 εκατομμύρια ευρώ και αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις που έχουν ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Ο προϋπολογισμός των έργων, ο κατώταρος μπορεί να είναι 10.000 και ο ανώτερος 400.000 ευρώ και η δημόσια επιχορήγηση ανέρχεται στο 40% του προϋπολογισμού. Επιδοτούνται διάφορες μορφές επιχειρήσεων, όπως είναι ξενοδοχεία, εστιατόρια, κάμπινγκ, επιχειρήσεις με θαλάσσια σκάφη. Και ο χρόνος διάρκειας του προγράμματος είναι 18 μήνες. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να συμμετέχει κάποιος, υπάρχουν κάποιες ημερομηνίες που θα πρέπει να έχει κάποιος να Ναι. Οι προϋποθέσεις είναι ότι τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1η-1η του 2010, να δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμο ΚΑΔ και να λειτουργούν νόμιμα. Η υποβολή των προτάσεων έχει ήδη αρχίσει και λήγει 15 Δεκάτου του 2011 και θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο του σε 18 μήνες. Από τη στιγμή που κάποιος θα επιλέγει για να συμμετέχει στο πρόγραμμα, από εκεί και από πού το ξεκινάει η διαδικασία? Από τη στιγμή που θα υποβάλει η πρόταση, μετά μπαίνει στη διαδικασία της αξιολόγησης, της ένταξης. Και βέβαια να σας πω ότι μετά την ένταξη μπορεί να πάρει και προκαταβολής με το 50% της δημόσιας επιχορήγησης. Το 18 μήνο που σας είπα πριν αρχίζει να μετράει από την ημερομηνία ένταξη των προτάσεων. Αποσκοπεί βασικά στην άμβληση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης και στην επιχειρηματική αξιοποίηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Μέχρι τώρα έχουμε αρκετά τηλέφωνα και αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Δημοτική Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Σιτίας έχει ένας βασικός σκοπός, είναι να ενημερώνει τους πολίτες της περιοχής για ό,τι αναπτυξιακά προγράμματα, επιδοτούμενα προγράμματα τρέχουν κάθε φορά, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι συμπολίτες μας εδώ που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον τουρισμό και φυσικά να εισέχουν χρήματα στην περιοχή, να είναι όφελος προς όφελος όλων μας. Και γιατί υπόθεται η ανάπτυξη που θέλουμε. Έτσι λοιπόν, βλέποντας, γιατί προσπαθώ και εγώ να ενημερώνομαι για τα προγράμματα που τρέχουν, είδα ότι το πρόγραμμα αυτό τρέχει αυτό το καιρό μέχρι 15 Νοεμβρίου και έκανα μια συνεργασία με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Σιτίας και με την Αναπτυξιακή Κρήτη, ο οποίος είναι ο διάμεσος φορέας υλοποίησης του προγράμματος. Ενημερώσαμε την Αναπτυξιακή Κρήτη και ήρθαν οι άνθρωποι, κανόνισαμε την ημέρα και τα λοιπά, ώρα που θα μπορούσαν να έρθουν. Και έτσι σήμερα λοιπόν ήρθαν να μας πούνε αναλυτικά, με όλες τις λεπτομέρειες, ποιο είναι το πρόγραμμα αυτό, ποιοι είναι οι επιλέξιμοι που θα μπορούσαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με ποιους όρους, ποιες προϋποθέσεις, όλα ακριβώς τα ποσοστά επιδότηση που θα μπορούν να έχουν. Ακόμα και για αυτοί που δεν θα έρθουν σήμερα, απλά θα ενημερωθούν από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, από τα μέσα που εσείς με τη σημερινή παρουσία σας που καλύπτεται την εκδήλωση εδώ. Θα θέλω επί ευκαιρίας λοιπόν να πω ότι ακόμα και όσοι δεν μπορέσουν να έρθουν, καλό θα είναι να περάσουν από το Δήμο, να τους ενημερώσω, να τους πω από ποιους θα μπορέσουν να πάρουν λεπτομερείς πληροφορίες, τα τηλέφωνά τους, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ακόμα και αν έχασαν τη σημερινή ημερίδα. Είναι πολύ σημαντικό για αυτούς που θα θέλουν που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον εναλλακτικό τουρισμό, με διάφορες εναλλακτικές δραστηριότητες, αθλητικές κτλ. Αλλά μπορούν από όσο ξέρω να συμμετέχουν και τουριστικά γραφεία και ξενοδοχεία και καταλήμματα. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε πολλούς επαγγελματίες της περιοχής, σε εστιατόρια, ταβέρνες κτλ. Οπότε νομίζω ότι καλό θα είναι και ακόμα για αυτοί που δεν ήρθαν σήμερα, να έρθουν να μας ρωτήσουν, να τους ενημερώσουμε, γιατί μπορούν πολλοί να ωφεληθούν από αυτό. Και θέλουμε η περιοχή μας να μην χάνει τέτοιες ευκαιρίες, οτιδήποτε πρόγραμμα τρέχει, να πληροφορούμαστε, να ενημερωνόμαστε, να συμμετέχουμε και γιατί όχι να επιδοτούμαστε και να έχουμε όφελος από αυτά το πολυπόθητο ΕΣΠΑ που τόσο καιρό περιμένουμε, να έχουμε όφελος
όλοι οι επιχειρηματίες και οι νέοι που θα θέλαν να συμμετέχουν.